καθυστέρηση ετών, Αθήνα-Λευκοσία κάνουν πράξεις σε θεσμοθετημένο πλέον επίπεδο τον συντονισμό βημάτων σε τομείς υψηλής πολιτικής. Στην πρώτη τους επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης γράφουν μια νέα σελίδα στη μεταξύ τους συνεργασία, ανακοινώνοντας τη θεσμοθέτηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Στο οποίο θα προβλέπει κοινές συναντήσεις των Υπουργικών Συμβουλίων στην παρουσία των δύο μας σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Θεωρώ την απόφαση αυτή ως ιδιαίτερα σημαντική, μια απόφαση που έπρεπε, όπως πολύ εύστοχα έχει αναφέρει, να είχε ληφθεί εδώ και χρόνια. Πιστεύω ότι στην πρώτη μας συνεδρίαση θα μπορούμε να συζητάμε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, η προστασία του περιβάλλοντος, και να θέτουμε πια κοινούς στόχους και κοινά χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα ορόσημα. Η πρώτη του συνεδρία θα καθοριστεί άμεσα, αναγκαία ως οπότε άλλοτε, η ενίσχυση της συστράτευσης Κύπρου και Ελλάδας στον Ισαν Αφόντερη, αρχής γενομένης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Μαρτίου, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με σύμμαχο τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα παρουσιάσει την πρότασή του για ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κυπριακό πρόβλημα. Να επανεκκινήσει ο σχετικός διάλογος για το κυπριακό και να εκκινήσει μάλιστα ενδεχομένως και με πιο δυναμική ευρωπαϊκή εμπλοκή, την οποία η χώρα μας προφανώς θα στηρίξει και θα διεκδικήσει. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως τα δεδομένα δεν είναι εύκολα, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε την έντονη πεποίθηση ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού, δεν μπορεί να αποτελεί η Κύπρος να παραμένει μοιρασμένη και υποκατοχή. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, μετά από μια μακρά περίοδο απαράδεκτων προκλήσεων, μια μακρά περίοδο επιθετικής συμπεριφοράς, βιώνουμε σήμερα μια αποκλιμάκωση και μια πιο θετική συμπεριφορά. Και στην στάση αυτήν εμείς ανταποκριθήκαμε και θα ανταποκρινόμαστε πάντα σε ό,τι αποσκοπεί στη μείωση της έντασης και στο διάλογο. Και θέλω να ελπίζω ότι με τέτοια βελτίωση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στο Κυπριακό. Εξάλλου, συνέχισε, η διεθνής νομιμότητα δεν μπορεί να ανέχεται στρατό κατοχής, ούτε το ξεπερασμένο σύστημα εγγυήσεων και δικαίωμα επέμβασης τρίτων. Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εξάλλου, θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα για Ελλάδα και Κύπρο, όπως το μεταναστευτικό και θέματα ενέργειας. Αναφερθήκαμε σαφώς και στο γεγονός ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εγώ ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τη σημασία που έχει αυτό στην υλοποίηση των κοινών μας στόχων. Οι δύο ηγέτες ανανεώνουν το ραντεβού τους στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα. Θα συνδεθούμε τώρα με την Αθήνα και τον απεσταλμένο του ΟΜΕΚΑ Δημήτρη Χαγιοσήφ για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, να αρχίσουμε από το σημείο που βρίσκεσαι, στο Πολεμικό Μουσείο, που πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε μια σημαντική εκδήλωση για την Κύπρο. Πριν από λίγο, Μιχάλη, ολοκληρώθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εδώ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών η τιμητική εκδήλωση για τους ομνήσαντες στον όρκο των Αθηνών της 7ης Μαρτίου του 1953, όπου ουσιαστικά εδώ άρχισε και ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑΣ του 1955-59. Μάλιστα, σε ξενάγηση που έκανε ο Πρόεδρος του Μουσείου και πρώην Υπουργός Αναστάσιος Γιάσκος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ στους χώρους του Μουσείου, του ζήτησε την οικονομική συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αίθουσα που αφορά αποκλειστικά εκθέματα για τον αγώνα της Κύπρου. Μιχάλη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανταποκρίνεται θετικά και να διαβεβαιώνει πως η κυβέρνηση θα συμβάλλει σε αυτή την επέκταση της αίθουσας. Λοιπόν, Δημήτρη, τώρα στο θέμα της θεσμοθέτησης της νέας διαδικασίας, όπως την ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, για συντονισμό της Αθήνας με τη Λευκοσία, για μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Τι περισσότερο μαθαίνουμε, πότε και σε ποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, θα γίνονται αυτές οι κοινές συναντήσεις των Υπουργικών Συμβουλίων? Ναι, Μιχάλη, θα πρέπει να πω πως η Κυπριακή Αντιπροσωπεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη θεσμοθέτηση του Ανωτάτου ουσιαστικά Συμβουλίου Διακυβερνητικής Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό που προβλέπει η συμφωνία είναι κοινές συναντήσεις των Υπουργικών Συμβουλίων Ελλάδας και Κύπρου ανατακτά χρονικά διαστήματα, στην παρουσία βέβαια των επικεφαλής των κυβερνήσεων, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα, και οι συναντήσεις και ο συντονισμός
των αντίστοιχων υπουργείων, καθώς και ο συντονισμός για επιδιώξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν Κύπρος και Ελλάδα, καθώς και αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε εδώ στην περιοχή, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι κοινές, όπως και το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΜΕΚΑ, Μιχάλη, η πρώτη συνάντηση αυτού του Ανώτατου Συμβουλίου αναμένεται να καθοριστεί σύντομα. Ωστόσο, η επιθυμία των δύο πλευρών είναι αυτή να πραγματοποιηθεί πριν από τις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να σας πω πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης φαίνεται να είναι ικανοποιημένος από τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχετικά με την πρότασή του για ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό και την οποία αναμένεται να παρουσιάσει, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωστόσο, Μιχάλη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΚΑ, δεν παρουσίασε στον Έλληνα Πρωθυπουργό το έγγραφο εργασίας, το άτυπο έγγραφο εργασίας που έχει ετοιμάσει με τους στενούς του συνεργάτες, καθώς θέλει αυτό να το παρουσιάσει πρώτα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, στη συνάντηση που θα έχουν στις Βρυξέλλες στις 23 Μαρτίου. Καταληκτικά, να αναφέρω πως το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα συνεχιστεί αύριο με συνάντηση που θα έχει νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας Νίκο Τένδια και ακολούθως θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ενώ αντίστοιχες συναντήσεις θα έχουν και οι αξιωματούχοι που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κύπρο με τους Έλληνες ομολόγους του, Μιχάλη. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα θερμής υποδοχής στην πρώτη του